πολύ πολύ δυναμική η γυναίκα. Είναι πολύ δυναμική η πηγή δε βενζίνη. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Πιο δυνατό δεν έχει. Ναι, με αυτό. Θέλουμε κάτι βέβαια πιο δυναμικό. Είναι πολύ ωραίο. Έτσι. Καλώς ήρθες πηγή. Καλώς σας βρήκα. Και καλή αρχή. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να πάμε να δούμε μαζί ένα βιντεάκι που έχουμε ετοιμάσει για σένα. Ωραία. Πάμε να το δούμε. Πάμε, ναι. Ωραία. Η πηγή της Ελλάδας, η Χρυσοπηγή Δεβετζή, γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και ασχολήθηκε από μικρή με τον αθλητισμό. Αρχικά ξεκίνησε με την ενόργανη γυμναστική και το βόλεϊ, όμως γρήγορα στράφηκε στο στίβο και τελικά την κέρδισε το άλμα εις τριπλούν. Το άλμα της όμως στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 γράφεται στην ιστορία της χώρας μας, αφού κατακτά τη δεύτερη θέση. Εκείνο τον Αύγουστο που η χώρα που γέννησε και υπήρξε η πατρίδα των Ολυμπιακών Αγώνων την ανεβάζουν στο βάθρο με το αργυρό μετάλλιο στο στήθος της. Και η ιστορία συνεχίζεται. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2008 στο Πεκίνο, η πηγή προκρίνεται με την πρώτη προσπάθεια στον τελικό του τριπλού. Κερδίζει το χάλκινο μετάλλιο και γίνεται Ολυμπιονίκης για δεύτερη φορά. Μεγάλωσε σε μια δεμένη οικογένεια. Ο μπαμπάς της ήταν δάσκαλος και αυτό που θυμάται έντονα από εκείνον ως παιδί είναι να λέει σε εκείνη και στον αδερφό της να βοηθούν τους ανθρώπους και να γίνουν καλοί άνθρωποι. Του είχε μεγάλη αδυναμία και ήταν αυτός που την στήριξε όταν στα 18 της χρόνια κατέβηκε στην Αθήνα, μόνη, μην ξέροντας πώς θα τα καταφέρει. Και ήταν κι αυτός πάλι που όταν αποφάσισε να τα παρατήσει και να επιστρέψει στην Αλεξανδρούπολη, αφού κάποιοι της είπαν να πάει να πλύνει πιάτα και να μην συνεχίσει να ασχολείται με τον πρωταθλητισμό, δεν την άφησε να το κάνει. Έγινε χορηγός της για να μπορέσει να συνεχίσει το όνειρό της. Ένα όνειρο που της στέλνει σε πράγματα, όπως το να παίξει με τις κούκλες, όπως όλα τα κοριτσάκια, ή να ζήσει την εφηβεία της. Η απώλεια του αγαπημένου της πατέρα πριν ένα χρόνο ήταν η χειρότερη και πιο δύσκολη στιγμή της ζωής της. Έφυγε χτυπημένος από καρκίνο. Έπαθα κατάθλιψη, λέει η ίδια. Άρχισα να σκέφτομαι αρνητικά. Είχα ψυχοσωματικά προβλήματα. Ήρθα πολύ κοντά του γιατί βίωσα όλη την περιπέτειά του μέσα στο νοσοκομείο. Αυτές οι 13 μέρες έχουν χαραχθεί βαθιά στη μνήμη της. Όμως η πηγή κλήθηκε για ακόμη μια φορά να αγωνιστεί και να σταθεί στα πόδια της. Ένας άνθρωπος που τον αγαπούσαν όλοι, το λατρεύανε. Και έδινε πάρα πολλά. Και αυτό που μου έχει πει είναι... Συγκινούμε τώρα. Ότι... Δεν χρειάζεται να το πεις. Ότι το... Ήταν κάτι... Ένα βοήθα τέλος το κόσμο. Αυτό. Δρόμοι που χάθηκα με σένα πλάι μου, δεν είσαι εδώ. Μετά το φεβιό του πατέρα της, εγκατέλειψε τη ζωή της στην Αθήνα και εγκαταστάθηκε μόνιμα πλέον στην Αλεξανδρούπολη, στο πατρικό σπίτι που μεγάλωσε, με τη θεία στον κάτω όροφο και τη γιαγιά της στο ισόγειο. Ακόμη και τώρα, η πηγή μιλάει μαζί του, του ζητάει να τη συμβουλέψει και τον βλέπει τα βράδια στον ύπνο της, έχει πει. Ξέρει πολύ καλά ότι ακόμη και τώρα, από εκεί ψηλά, την στηρίζει σε όποια της επιλογή. Είναι από τις γυναίκες που δεν αποκλίνουν το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου. Όσο για το αν έχει την ανάγκη να αποκτήσει ένα παιδί, δηλώνει πως θέλει, αλλά δεν της αρέσει να προγραμματίζει τα πράγματα στη ζωή της. Αν είναι να έρθει κάτι τέτοιο, μόνο ο Θεός το ξέρει, λέει. Την αγάπη της αυτή την έχει κερδίσει ο γιος του αγαπημένου της αδερφού, ο Θανούλης, όπως τον αποκαλεί, που ναι, είναι ο άντρας της ζωής της. Βλέπετε, οι άντρες δύσκολα την πλησιάζουν και δεν μπορούν να καταλάβει το γιατί. Βλέπουν την πηγή Δεβετζή και όχι τη γυναίκα. Μα τι να πω, που με στεγνώσα από ψηλά και από παρέα. Και σ' αγαπώ, γιατί σε άπιαστη σαν όλα τα ωραία. Επέλεξε
επέλεξε μόνη της να βάλει τέλος στην καριέρα της στον πρωταθλητισμό, καθώς ήθελε να φύγει με το κεφάλι ψηλά. Δεν της αρέσει να χάνει. Βλέπετε, για έναν αθλητή έχει τεράστια σημασία να μην αποχωρεί ηττημένος. Και τα χρόνια περνάνε. Η ζωή της πλέον είναι στην Αλεξανδρούπολη, δίπλα στη μαμά Ελένη και στον αδερφό της, στους συγγενείς που η πηγή θέλει να είναι δίπλα της. Ασχολείται με το στίβο στον πρωτέα Αλεξανδρούπολης, όπου είναι και προπονήτρια. Συνεχίζει τις σπουδές της, καθώς είναι ακόμα φοιτήτρια, στα ΤΕΦΑ Κομωτινής και κάνει εκπομπή στο Πόλη 102,6 στην Αλεξανδρούπολη, με την εκπομπή που έχει τίτλο «Τρία πουλάκια κάθονταν και μία πουλάδα». Η πηγή είναι η αθλήτρια που με τον τζαμπουκά της κατάφερε να ανεβάσει τη χώρα μας στα ψηλότερα βάθρα και συνάμα να είναι η ευαίσθητη κοπέλα που δεν σταματά να βοηθάει όσους έχουν ανάγκη. Είναι αυτή που χάρισε τον μπουφάν της που φορούσε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου στο Γιώργο Καπουτζίδη, όταν αυτός της είπε πως το αποθυμένο του ήταν να γίνει πρωταθλητής του στίβου. Είναι το κορίτσι που μεγαλώνοντας κατάφερε να παίξει με τις κούκλες της, να περάσει ώρες στενίζοντάς τες, ακόμη και να τους γκρινιάξει. Όμως οι κούκλες της Χρυσοπηγής δεν είναι γνωστές σε όλους και όλες μας. Είναι αυτές που ακούνε στο όνομα Ζωή, γιατί γι' αυτήν έμαθε να αγωνίζεται, γιατί η πηγή της ζωής της είναι η ίδια. Η πηγή Δεβετζή. Τα καταφέρατε, Βάλη. Καταπληκτικό. Συγκινηθήκαμε. Ευχαριστώ πολύ. Λιγάκι έτσι όλοι.